Πατάει. Γράφει. Δουλεύει το κόκκινο. Τάκ, τάκ, το κόκκινο. Λοιπόν, καλησπέρα σας κύριε Σίκη. Ο Γιάννης Ξεφυρινώτης πάλι με μεγάλες επιτυχίες. Έχω μια πολύ καλή φίλη εδώ, διεθνής και φίλη, την κυρία Καλυφέρη, μια φίλη από τα παλιά. Ήρθε στο σπίτι μου για να δώσει μια αποκλειστική συνέντευξη για σας τους ομογενείς. Καλησπέρα κύριε Καλυφέρη. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Πολύ ωραίο το σπίτι σας. Είναι ναι, ωραίο. Ταιριάζει με την εσωτερική ψυχική σας υπόσταση. Ωραία. Για πείτε μου για τα νέα σας τραγούδια και για τον Φλωρινό Άπη. Κάποια λόγια. Τι βγάλατε, κάποια τρινούδια τραγούδια, τα οποία όπως βλέπω και τα έχω ακούσει είναι επίκαιρα με το μνημόνιο. Όχι, με το Γιάννη Κλινέτη φτιάξαμε παλιά να κάνει την κοπιλομία του στο πνεύμα, το οποίο ας πούμε αυτό είναι το πνεύμα. Αλλά τώρα φτιάξαμε ένα ερωτικό με το Γιάννη, το πνεύμα. Αλλά ένα κοινωνικό τραγούδι που 3-4 μάλιστα στο CD αυτό, που έχω είναι ένα που το λέμε το Θεό Τόρο. Ναι. Που λέει ότι το σύστημα είναι μαρτωλό, ζήτω η Ελλάς. Ναι. Αυτό είναι το κοινωνικό τραγούδι το πιο κοινωνικό από όλων. Και με το τραγούδι αυτό έχει και κάτι άλλο. Ναι, έγινε με πάρα πολύ σύστημα. Δηλαδή είναι δίσκο. Δεν είναι καινούριο δίσκο τώρα, έχει ξαναγραφεί. Ήδη έχει ετοιμαστεί δηλαδή, απλώς περιμένουμε λίγες μέρες ακόμα. Α, έχει ετοιμαστεί τώρα. Και γίνεται χαμός με αυτό. Δηλαδή είναι ένα τραγούδι που λέει Ελλάδα σε αγαπάμε γιατί σε με κυρία. Ζήτω η ελευθερία, Ελλάδα σε αγαπάμε γιατί σε με κυρία. Λέει το σύστημα είναι αματωλό. Μα δεν το κλείνει μέσα. Κυκλοφορεί ελεύθερο, σας λέω δεν έχει μέσα. Το σύστημα είναι αματωλό, σας λέω δεν έχει μέσα. Το σύστημα είναι μπελάς, μαζί το ζήτω η Ελλάς. Είμαστε Έλληνες και θα τη βιώσουμε. Και όλο το σύστημα εμείς θα το εξαρθρώσουμε. Ζήτω, ζήτω η ελευθερία, Ελλάδα σε αγαπάμε γιατί είσαι μια κυρία. Αυτό είναι κι άλλο, και το δεύτερο σχέδιο. Την πολιτική μα δεν το βλέπουν έτσι. Το έχω γράψει εγώ αυτό. Ωραία, αυτό είναι πολύ. Η πολιτική μπορεί να το βλέπουν μερικοί από αυτούς γιατί δεν πάνε. Με την τραγική. Θέλω να μιλήσω πάνω σε αυτό το θέμα και δεν βλέπω γιατί το πάνω. Συγγνώμη. Θέλω να πω πει για τους πολιτικούς. Ένα θέμα να έρθει, παρακαλώ, γιατί δεν σε προλαβαίνω, είσαι χύμαρος, χύμαρος. Δηλαδή, μου είπες για τους πολιτικούς. Πολύ απλά να μιλήσω λίγο έτσι, δεν είμαι σκοπός. Λοιπόν, δεν είναι όλοι κακοί πολιτικοί. Υπάρχουν άνθρωποι πολιτικοί που θα θέλουν πραγματικά να φτιάξουν την Ελλάδα. Φυσικά θέλουν, αλλά το σύστημα είναι αμαρτωλό. Και οπότε δύσκολα ξεφεύγουν από το σύστημα. Δηλαδή και αυτοί να θέλουν, υπάρχουν άλλα πράγματα τα οποία τους εμποδίζουν. Πρέπει να είναι πάρα πολύ δηλαδή, δυνατή η ψυχή τους για να μπορούν να κάνουν κάτι, ας πούμε. Να έχουν και καλό πολύ επόμενο κλπ. Υπάρχουν τέτοια άνθρωποι φυσικά. Ευτυχώς που υπάρχουν τέτοια. Δεν είναι όλες κάτι, φυσικά δεν είναι όλες κάτι. Αυτό πιστεύω εγώ. Διαφορετικά δεν υπήρχε ελπίδα δηλαδή. Δεν υπάρχει να κάνει τόσο μεγάλη ιδέα. Και με την Κρανιδέλη τι τα φτιάξατε, βλέπω ότι η Κρανιδέλη είναι και άνοδο. Την παρακολουθώ την Κρανιδέλη, είναι και άνοδο. Πήρε και εκπομπή σε ίντερνετ κανάλι κτλ. Οι συνεργασίες της είναι άφορη κάπου για να τσακωθεί με την κυρία Κρανιδέλη. Πώς έτσι αλλαγές. Συγγνώμη, πηγαίνουμε από ένα θέμα σε ένα άλλο θέμα τώρα. Αλλά θα απαντήσω και σε αυτό. Οι άνθρωποι πολλές φορές εκμελώνουν. Μαλώνουμε και με τα αδέρφια μας, δεν επειδή δεν τα αγαπάμε. Μαλώνουμε και με την εαυτό μας, δεν είναι επειδή δεν τα αγαπάμε. Εγώ αγαπώ όλους τους ανθρώπους. Όταν μαλώνω για κάτι, μαλώνω για αυτό το κάτι. Δεν μαλώνω για το πρόσωπο, δηλαδή δεν έχω κάτι προσωπικό απέναντι σε κάποιον άλλο. Αλλά όταν μου κάνει κάποιος κάτι, θα μαλώσω για αυτό που θέλω. Δεν θέλω το κακό κανένα. Απλώς θέλω να πηγήσω κάτι, θα πάω σε αυτό. Νομίζω ότι μπορεί να μην έχω δικαιολόγηση, νομίζω έτσι όπως νομίζει και ο άλλος. Ο κάθε άνθρωπος από τη δική του τη γωνία βλέπει τα πράγματα όπως από τη δική του τη γωνία. Δεν νομίζω ότι. Και μπορεί να συμβεί ότι δεν συμφέρει καμιά φορά και μαλώνει. Κάποια στιγμή βάζουν διαλόγιο και δύο και τα βρίσκουν. Αν αφήσουν πίσω το παρελθόν και ξεκινήσουν μια νέα αρχή, τότε είναι πάρα πολύ καλά γιατί γίνονται πολύ καλές συνεργασίες, μαθαίνουμε από τα λάθη μας και προχωράμε. Αν όμως...